να διαβεβαιώσω μέσω του Κοινοβουλίου και τον ελληνικό λαό. Επειδή γνωρίζω με μια εσωτερική ματιά της διαπραγματεύσης ότι ούτε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ούτε ο Υπουργός των Οικονομικών επέτρεψαν ποτέ να αμφισβητηθεί το κύρος και η αξιοπρέπεια της χώρας. For example, the problem in Greece, the basic problem in Greece, unluckily, is that we have systemic corruption from the top to the bottom. Corruption from the top to the bottom. Στις διεθνείς σχέσεις μπορούν να υπάρχουν διακυμάνσεις. Μπορούν να υπάρχουν και κρίσεις και εκτιμήσεις, τις οποίες κανένας μπορεί να αξιολογήσει. Αλλά ας είναι βέβαιος ο ελληνικός λαός ότι αυτή η κυβέρνηση μαζί με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει για τη σωτηρία της χώρας... Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Αν τα διεκδικήσεις. Si en fait, je dis, on exagère un peu d'ailleurs. Quand le FMI est venu, on a bouclé ça en 15 jours. On a bouclé en 15 jours parce qu'on avait quand même fait du travail avec les Grecs pendant les mois précédents. Et puis on avait fait de façon souterraine. Tout ça parce que les Grecs, eux, souhaitaient l'intervention du FMI, même si Papandréou, pour des raisons politiques, ne disait pas ça. Mais depuis le début, il m'avait téléphoné très tôt. Il m'avait téléphoné au mois de novembre-décembre 2009 en disant on a besoin d'aide. Quoi. Et c'est vrai qu'il avait très bien conscience de ce qu'il avait besoin d'aide. Δουλέψανε υπόγεια όλο αυτόν τον καιρό. Δεν έγινε δηλαδή μέσα 15 μέρες. Αδέσμευτος του Δημήτρη Ρίζου, ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε την εισβολή του Δούνου του. Ελεύθερος τύπος, έγκλημα εκ προμελέτης, η προσφυγή στο Δούνου του. Αυριανή, πρόδωσε τη χώρα και το κόμμα του ο Γιώργος Παπανδρέου. Δημοκρατία, ψέμα στο ψέμα, πρώτο θέμα σήμερα. Ο Πρωθυπουργός έπραξε το ανόητο. Φωτιές ανάβει συνέντευξη του Ντομινίκ Στροσκάν σε γαλλικό ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί το Μάρτιο, ότι δύο μήνες μετά τις εκλογές του 2009 ο Γιώργος Παπανδρέου είχε ζητήσει την παρέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην ελληνική οικονομία. Δεν διαψεύδει τις πληροφορίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ η Νέα Δημοκρατία καταγγέλει για παραπλάνηση της κοινής γνώμης στον Πρωθυπουργό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν. Και πολλά. Αλλά ας είναι βέβαιος ο ελληνικός λαός ότι αυτή η κυβέρνηση μαζί με τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει για τη σωτηρία της χώρας... Όπως το Δεκέμβρη του 2009, ερήμη του ελληνικού λαού, ενώ άλλα έλεγε δημοσίως, είχε πάει στον κύριο Στροσκάν και ζήτησε από το Δέλτα Νιτάφ να έρθει στη χώρα, έτσι και τώρα, ερήμη του ελληνικού λαού, ετοιμάζεται να κλείσει συμφωνίες με την κυρία Μέρκελ κάτω από το τραπέζι. Αυτή η κυβέρνηση μάχεται... Combat. Starring Rick Jason. And Vic Morrow. Αυτή η κυβέρνηση θα δώσει τη μάχη μέχρι το τέλος και θα την κερδίσουμε ως έθνος.